Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, η οποία ξεκίνησε από τη 1 Μαΐου της φετινής χρονιάς. Η αντιπυρική περίοδος λήγει 31 Οκτωβρίου. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα απαγορεύεται το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο και επίσης πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση εργασιών από τις οποίες μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και ενδεχόμενη έναρξη της πυρκαγιάς. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνω ότι οι συμπολίτες μας θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί η πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ήπεθρο είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας. Δεν είναι δυνατόν η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποιαδήποτε πυροσβεστική υπηρεσία, με τα μέσα τόσο τον εξοπλισμό όσο και τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει, να αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά τα οποία ενδεχομένως μπορούν να συμβούν εφόσον έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Άρα οι πολίτες έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο. Πώς μπορούν λοιπόν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή? Καταρχήν ο καθένας μας ατομικά να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη πρόληψη. Ενδεικτικά αναφέρω πολύ σοβαρά θέματα όπως είναι οι καθαρισμοί των οικοπαίδων που βρίσκονται μέσα σε αστικές περιοχές, καθώς επίσης και οι καθαρισμοί των αύλιων χώρων των σπιτιών μας. Διότι η φωτιά, εάν δεν βρει κάψη μήλη, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει ή και αν προχωρήσει θα είναι πολύ αποδυναμωμένη. Επομένως όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνουν από τους συμπολίτες μας όσον αφορά στον τομέα της πρόληψης. Από εκεί και μετά, στον τομέα της προκαταστολής, θέλουμε τη βοήθειά τους για την έγκαιρη αναγγελία πυρκαγιάς. Μόλις αντιληφθούν ότι υπάρχει πυρκαγιά στο χώρο που βρίσκεται γύρω τους, τηλεφωνούν στο 199, που είναι ο αριθμός κλήσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με θερμή παράκληση, όπως να είναι σαφής και συγκεκριμένη στην αναγγελία που θα μας δώσουν. Είναι πολύ σημαντικό για μας, ούτως ώστε να έχουμε επιτυχημένη επέμβαση, οι πληροφορίες που θα έχουμε από την αρχή να ανταποκρίνονται όσο δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα, όσον αφορά την έκταση, την περιοχή που εκδηλώνει την πυρκαγιά, το τι καίγεται και πιθανόν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκείνο το σημείο. Από εκεί και μετά, ένα άλλο πιο ειδικότερο θέμα που πρέπει να εφιστήσω την προσοχή είναι η καύση των σιτοκαλαμιών, ένα φαινόμενο το οποίο στην περιοχή μας συμβαίνει αρκετά συχνά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία και πρέπει εδώ να ενημερώσω τους φίλους μας και συμπολίτες μας αγρότες ότι όταν καίγονται οι πωλήματα καλλιεργιών, ενημερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και γεγονός που θα έχει συνέπειες στην περικοπή των επιδοτήσεων των συγκεκριμένων καλλιεργιών. Εμείς δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να υπάρχει μια αντιπαλότητα εντός εισαγωγικών της υπηρεσίας μας με τη συγκεκριμένη ομάδα των επαγγελματιών. Ωστόσο, υπάρχουν νόμοι τους οποίους πρέπει να εφαρμόσουμε. Η υπηρεσία μας από την πλευρά της θεωρώ ότι βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή ετοιμότητα που θα μπορούσε. Έχουν γίνει εκπαιδεύσεις κατ' επανάληψη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο εξοπλισμός έχει συντηρηθεί ο παλαιότερος και τα λίγα καινούργια αυτοκίνητα που υπάρχουν επίσης είναι αξιόμαχα και έτοιμα να προσφέρουν και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην προσπάθειά μας. Εκείνο που πρέπει είναι ότι να καταλάβουμε όλοι μας ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ήπεθρο είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους, αφορά την περιουσία μας, ακόμη και την ίδια μας τη ζωή, όπως έχει αποδειχτεί. Θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας θα δείξουν την συμπεριφορά που πρέπει, ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη από άποψη αντιμετώπιση πυρκαγιών αντιπυρική περίοδο. Στην περιοχή μας είχαμε περιορισμένες πυρκαγιές στην Ήπεθρο, οι οποίες αντιμετώπισαν σε επίπεδο περιφέρειας, πάντοτε αναφέρομαι, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν και δεν έλαβαν διαστάσεις. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς είναι ο χρόνος επέμβασης. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε τον χρόνο επέμβασης να τον ελαχιστοποιήσουμε, γιατί όσο πιο γρήγορα επεμβαίνουμε σε μια πυρκαγιά, τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε.